πρόεδρε, για πες με πρωτοβουλία δική σας γίνεται αυτός ο καθαρισμός. Βλέπουμε και τουρίστες που έρχονται αυτή την εποχή και από ναι. Και αυτός είναι ένας λόγος που μας ανάγκασε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να κάνουμε τον εθελοντικό καθαρισμό του κάστρου, γιατί μας προσβάλλει σαν κατοίκους του νησιού εδώ, της περιοχής, να έρχονται και να το βρίσκουν κλειστό. Έγινε μια πρωτοβουλία με εθελοντικό καθαρισμό. Η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη από κατοίκους της περιοχής, κατοίκους γενικότερα της Κεφαλονιάς, των εθελοντικών ομάδων του Ελιού Πρόνων, της ΕΟΔΟ Λιβαθούς, με όλα τα παιδιά, με όλες τις δυνάμεις, με τα δικά τους μέσα και με δικά τους έξοδα. Και έχει γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του κάστρου, ώστε να γίνει επισκέψιμο. Και θα προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε όλο το καλοκαίρι έτσι καθαρό. Επίσης έχουν ανταπεξέλθει και προέδροι εδώ της περιοχής της Λιβαθούς, όπως ο κύριος Χαραλαμπάτος που βρίσκεται εδώ και έχει συνεισφέρει και αυτό στα μέγιστα. Άλλους που θα ήθελα να ευχαριστήσω είναι μαγαζιά που έχουν προσφέρει σάντουιτς, νερά και ακόμα και χρήματα για τις βενζίνες που θα χρειαστούμε για να γίνει αυτός ο εθελοντικός καθαρισμός. Από τις 4 Ιουλίου και μετά το κάστρο θα είναι ανοιχτό με τη βοήθεια των εθελοντών Σαμαριτών, οι οποίοι μέχρι στιγμής θα το έχουν ανοιχτό τις ημέρες που θα είναι τα κουραζιρόπλια και ψάχνουμε να βρούμε και πώς θα το έχουμε και τις υπόλοιπες μέρες, πάλι εθελοντικά. Και πάλι ευχαριστώ όλο τον κόσμο για την ανταπόκριση που είχε σε αυτό το μεγάλο έργο που θέλαμε να κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, εσείς... Εγώ τι να πω, το κάστρο καθαρίσαμε μερικά κομμάτια, θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Πρέπει να μαζευτούμε άλλες 2-3 φορές να το καθαρίσουμε να είναι εντάξει. Τι άλλο να πω εγώ. Πρέπει να δεχτούμε περισσότερο κόσμο. Ήταν αρκετό σήμερα, αλλά για μένα δεν ήταν αρκετό. Αυτά έχω να πω. Θα προχωρήσω. Κύριε Μοσόπουλε, σαν πρόεδρος των Σαμαριτών που είστε, βλέπω ότι συμμετάσχετε στην καθαριότητα του μνημείου αυτού. Για πέστε μας, πώς πήρατε την πρωτοβουλία και έχετε την άδεια να μπείτε.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για να αναδείξετε το έργο που κάνουν εδώ όλοι οι εθελοντές. Βεβαίως και έχουμε πάρει άδεια κατόπιν κινήσεων και πρωτοβουλίων του Δήμαρχου του Αλέξανδρου Παρίσι. Επισκεφθήκαμε τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Τζαβάρα, ο οποίος μας παραχώρησε την άδεια να ανοίξουμε το κάστρο, να το λειτουργούμε τουλάχιστον τις ημέρες που θα είναι εδώ το κρουαζιερόπλοιο και να μπούμε να το καθαρίσουμε. Μέχρι να καθαριστεί το κάστρο, δηλαδή σε 2-3 μέρες, δεν θα είναι προσβάσιμο για τουρίστες. Εδώ σήμερα έκανε ένα κάλεσμα ο ενεργητικότατος πρόεδρος των Περατάτων, ο Βαγγέλης ο Βαγγελάτος, σε εθελοντικές ομάδες. Ανταποκριθήκαν οι ομάδες Ελιού Πρόνων με τον Διονύση τον Παπαδάτο και την ομάδα του, του ΕΟΔ Λιβαθούς με τον Σπύρο τον Μοσκόπουλο και την ομάδα του και αρκετοί κάτοικοι της περιοχής, όπου όλοι μαζί αυτή τη στιγμή έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ναι. Επίσης να ενημερώσουμε ότι κοντά μας ήταν και εκπρόσωπος του ΕΟΔ Λιξουρίου, ο Διονύσης Γεωργάτος, ο πρώην νομάρχης, τον οποίο και ευχαριστούμε για την παρουσία του. Κύριε Γεωργάτε, σαν εκπρόσωπος εδώ των εθελοντών του Λιξουρίου, για πέστε μας δύο λόγια, συμβάλλετε και εσείς από την ΕΠΟ. Νομίζω ότι το πράγμα μιλάει από μόνο του και ως εκπρόσωπος της εθελοντικής ομάδας Παλικής, αλλά και ως κάτοικος εδώ κάτω από το κάστρο, θεώρησα ότι πρέπει να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Πραγματικά με όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν εδώ εθελοντικά, γιατί δεν είναι δυνατόν, κοντεύουν, μπαίνουμε στον Ιούλιο και το κάστρο δεν είναι επισκέψιμο ακόμα. Εδώ ένα σωρό κόσμος περίμενε να μπει μέσα, αλλά δυστυχώς δεν είναι ποτέ επισκέψιμο. Δεν είναι αργά, βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά, δεν το συζητάμε. Καλά θα είναι. Την απόφαση λίγο πιο νωρίς, για να μην, η απόφαση δεν είναι καθαρά δική μας. Χρειαζόταν και έγκριση του Υπουργείου. Η έγκριση του Υπουργείου ήρθε πολύ αργά. Δυστυχώς αυτά έχει η ελληνική γραφειοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, καλή αργά παρά ποτέ και πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα είναι επισκέψιμο. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Να είστε καλά.